Ραδιοφωνικές κοντιλιές με το Σπύρο Βασιλάκη. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ στον Κρητικό 88,7. Ακούστε νέες κυκλοφορίες, νέα από τον καλλιτεχνικό χώρο, συνεντεύξεις και πρώτες μεταδόσεις. Ραδιοφωνικές κοντιλιές με το Σπύρο Βασιλάκη. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ στον Κρητικό 88,7. Συντονιστείτε τώρα. Γεια σας, είμαι ο Πάρης Περισσυνάκης και τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου θα είμαι στις ραδιοφωνικές κοντιλιές παρέα με τον Σπύρο Βασιλάκη. Ο Κρητικός 88,7 παρουσιάζει την εκπομπή Ραδιοφωνικές κοντιλιές με τον Σπύρο Βασιλάκη.
Φίλες και φίλοι του Κρητικού 88,7, καλησπέρα. Συντονισμένοι στο 88,7. Είναι η εκπομπή ραδιοφωνικές κονδυλιές που μελείται και παρουσιάζει ο Σπύρος Βασιλάκης κάθε Δευτέρα 7 με 9. Και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Κρητικό 88,7 τον Μπάρι τον Περισσινάκη. Με αφορμή τις εμφανίσεις του στο Ηράκλειο αυτές τις μέρες στο Θεωρείο. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Θα πω δύο λόγια για να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ο Μπάρις ο Περισσινάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Με καταγωγή από το χωριό Μεσελέρι της Ιεράπετρας. Ό,τι δεν λέω καλά, με διακόπτει. Σωστά τα λες εμένα. Σε μικρή ηλικία ξεκινάει μαθήματα λύρας και αργότερα αρχίζει να παίζει επαγγελματικά σε γάμους και πανηγύρια. Παράλληλα ασχολείται με το μαντολίνο, το λαούτο, την κιθάρα και άλλα μουσικά όργανα. Το 91 πηγαίνει στην Αθήνα, παρακολουθεί ανώτερα θεωρητικά στην κλασική μουσική και συνεργάζεται με πολλούς γυράριδες και λαουτιέριδες, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει και στην ευρύτερη ηλική δισκογραφία. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με το ξεκίνημά σου. Ναι. Τι σε έκανε από μικρή ηλικία να ασχοληθείς με την κριτική μουσική και ιδιαίτερα με τη λύρα? Δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα που με οδήγησε στο να ασχοληθώ με τη μουσική. Από πολύ μικρός μου άρεσε να τραγουδάω και να κάνω παρέες στο σπίτι μας όταν ερχόντουσαν κόσμος. Και αυτό νομίζω ήταν πηγαίο, δεν το έκανα επίτηδες. Δεν υπήρχε κάποιος μουσικός στην οικογένεια ή στον ευρύτερο? Όχι κανένας, μουσικός όχι, αλλά και ο πατέρας μου και η μητέρα μου και όλοι οι συγγενείς μου έχουν καλό αυτοί, δηλαδή μπορούν να τραγουδήσουν και να χορέψουν σωστά. Και είναι θέμα, νομίζω, στην Κρήτη είναι θέμα συγκυριών το αν ασχοληθεί με τη μουσική. Όλοι δυνητικά στην Κρήτη το 90% τραγουδάνε και χορεύουν σωστά. Ασχολούνται έμεσα λοιπόν. Τα ερεθίσματα είναι πολλά σε όλους. Έτσι, τώρα η λύρα ήταν το κατεξοχήν όργανο της κριτικής μουσικής. Ναι. Λύρα παντού ακουγόταν τότε. Ήταν και η δεκαετία του 80 ήταν που είχε επικρατήσει εντελώς η λύρα. Είχε εξαφανιστεί εντελώς το βιολί. Δεν άκουγες πολύ λίγα πράγματα από συλλέκτες. Ας πούμε, άκουγες Τέρμη Τζογιάννη. Το Τέρμα Δυτικά και Τέρμα Ανατολικά. Και Τέρμα Δυτικά από Ναύτη και αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς. Αλλά η λύρα είχε επιβληθεί σε όλα. Και γι' αυτό επιβληθεί η λύρα. Πόσο επηρέασε στα τραγούδια σου και στην προσωπικότητα σας συνθέτη και μουσικό το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της Ανατολικής Κρήτης? Γενικά εγώ μέσα στο κεφάλι μου έχω πολλά ακούσματα. Έχω και πολύ ατέριαστα μεταξύ τους. Άκουγα δηλαδή, ο πατέρας μου άκουγε γούναρι. Άκουγε αντίκ. Ελαφρά της περίοδου. Άκουγε ναι, τέτοια μουσική, ρετρό. Και ταυτόχρονα άκουγε και Πρόδρομο Τσαουσάκη, ας πούμε. Στο άλλο άκρο. Και στο ίδιο σιρτάρι, ας πούμε, κασέτες είχε και Ροδάμανθο. Είχε και Παντελή Σταυρουλάκη. Mm. Είχε και του Κορδαλού πολλές κασέτες. Λιγότερες του Μουντάκη. Αλλά είχαμε δηλαδή ένα αχταρμά μέσα στο σιρτάρι. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν περάσει μέσα μου βιωματικά από εκείνη την ηλικία. Ο Μουντάκης ήταν ο δάσκαλός σου, ο πρώτος? Ήτανε όχι ο πρώτος δάσκαλός μου. Ο πρώτος δάσκαλός μου ήταν ο νονός της αδερφής μου. Μου έδειξε πρώτη φορά πώς να βάλω τα χέρια μου πάνω στο όργανο και αυτά. Ένας εξαιρετικός ερασιτέχνης με την έννοια του εραστή της τέχνης. Δηλαδή αγαπάει αυτό που κάνει. Την κυριολεξία. Η δουλειά του ήταν άλλη και είναι άλλη. Αλλά μετά άνοιξε η σχολή του Μουντάκη στον Άγιο Νικόλαο και είπα να πάω εκεί πέρα να το κάνω λίγο πιο διεξοδικά, λίγο πιο μεθοδικά το όργανο. Ο Μουντάκης δεν ερχόταν να πούμε κάθε εβδομάδα στον Άγιο Νικόλαο. Ο Μουντάκης ήταν κάτι σαν επιτηρητής. Κάτι σαν... αυτό το είχα και πάντα απορρέ, γιατί πάρα πολλοί λένε μου έκανε μάθημα Μουντάκης. Πώς γίνεται να κάνει παντού μαθήματα και πάντα? Ερχόταν μια φορά το μήνα για να παρακολουθήσει πώς πάει η σχολή. Εμένα τα μαθήματα τα πολλά. Ναι, και έβλεπε την πρόοδο των μαθητών, τη συνεργασία. Έβλεπαν, φεύγουν, προστίθενται μαθητές σε κάθε τμήμα. Εμένα τα πολλά μαθήματα μου τα έκανε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Δάνδολος. Ένας εξαιρετικός λιράρης, φοβερός παίχτης. Έχω ακόμα τις κασέτες του δηλαδή και ήταν ίσως είναι από τις μορφές που δεν έχει αναγνωριστεί το πόσο καλός ήταν και πολύ καλός δάσκαλος με την ευρία έννοια του όρου. Δηλαδή δεν ήταν ο δάσκαλος που θα σου έλεγε ακριβώς το ξέρεις θα το κάνεις έτσι, τη δάσκαλο θα το κάνεις έτσι. Το τόσο είχε... τεχνικής δηλαδή. Αγαπούσε αυτό που έκανε όμως πολύ και στο μετέδιδε με αγάπη και πολύ στοργή. Γιατί εμείς ήμασταν τότε και 8-9 χρονών. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει ο δάσκαλος εκείνη τη φάση δεν είναι να δείξει ακριβώς πώς θα παίξει ο άλλος στη σούστα, όσο πώς θα
αγαπήσει το όργανο που παίζει. Και από εκεί και μετά τα άλλα θα τα βρει μόνο σου. Ο Μουτάκης ερχόταν μία φορά το μήνα, όπως είπα πριν, και θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά ότι έλεγε προς το τέλος: πάρε εσύ μήνε, μη φύγεις. Και καθόμουν τώρα εγώ και με είχε απέναντί του. Εκεί ήταν ένα πράγμα το οποίο, εντάξει, δεν μπορώ να το περιγράψω, γιατί με έβαζε απέναντι στην καρέκλα και μου λέει: παίζε, λέει, ό,τι καταλαβαίνεις παίζε. Ό,τι καταλαβαίνεις παίζε. Τώρα τι να καταλαβαίνω 8 χρόνια. Αλλά εκείνη η ηλικία είχε ένα πηγαίο θάρρος και θράσος, ας πούμε. Τώρα αν καθόμουν απέναντι από το Μουτάκι, δηλαδή θα... Θα έχεις πιο πολύ τρακ από τότε. Θα μου ήταν κομμένα τα πόδια. Τότε έπαιζα κι εγώ, ό,τι μπορούσα έπαιζα. Έπαιζε αυτός βέβαια 60, έπαιζα εγώ 1,5. Αλλά δεν κόλωνα. Συνέχεια σε δικαίωση, το δικαίωσα μάλλον. Ναι, και μετά είχαμε πολύ καλή σχέση, με θεωρούσε παιδί του. Πάμε στην πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά, θα το πούμε, το Σελί. Σελί. Το οποίο από ό,τι διάβασα είναι ένα πέρασμα εκεί στα μέρη σου, στους Μεσελέρους. Σελί, νομίζω ότι έχουμε και άλλα χωριά στην Κρήτη. Ναι. Είναι ένα ύψωμα που από εκεί, τουλάχιστον στο δικό μου το χωριό, στους Μεσελέρους, η Ιεραπέτρας, είναι ένα ύψωμα που έχει και ένα σταυροδρόμι εκεί πέρα. Και σε οδηγεί στα χωράφια μας, ας πούμε, έχουν τα χωράφια μας, έχουμε κάποιες άλλες περιουσίες τέλος πάντων εκεί πέρα. Αλλά είναι πολύ πέρασμα. Χαρακτηριστικό ότι πας από εκεί και βλέπεις ό,τι θες να δεις. Όλη την περιοχή. Ναι, τα βλέπεις από εκείνο το σημείο που είναι και σταυροδρόμι ταυτόχρονα. Και αυτός ο δίσκος έχει συμβολικό, ας πούμε, ο τίτλος του συμβολίζει ότι ήμουνα σε μια τέτοια τοποθεσία μουσικά. Ότι έβλεπα, γιατί είχαν ανοιχτεί όταν ανέβηκα στην Αθήνα μπροστά μου και άλλα μουσικά, ας το πούμε, παιδεία. Και τα έβλεπα τώρα εγώ και δεν ήξερα τι να πρωτοπάρω. Και λέω, είμαι σε ένα σελί τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις Κοντιλιές και συνεχίζουμε. Thank you.
Αυτές ήταν λοιπόν οι εστιακές κοντιλιές από την πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Πάρη του Περσινάκη. Οι εστιακές κοντιλιές. Και τώρα θέλω με τον κίνδυνο να ξεχάσουμε πρόσωπα και πράγματα, να δούμε κάποιες συνεργασίες μέχρι τώρα που έχεις κάνει είτε ως μουσικός είτε ως συνθέτης, ακόμα και ως ενορχιστρωτής. Να ξεκινήσω με τους Σκουλά. Ναι. Με τη μακροχρόνια συνεργασία που από ό,τι διάβασα στη δισκογραφία σου και του Βασίλη Σκουλά, η πρώτη συνεργασία ήταν στο Αναστορούμε που ήταν η μεγάλη επιτυχία του Πήραν οι Γωνιές Φωτιά. Αυτό ήταν ή το Ζωντανό από το Κονάκι, δεν ξέρω ποιο προηγείται. Όχι, η πρώτη συνεργασία με τον Βασίλη Σκουλά είναι στο Κουμιώτη, πότε θα πάω στο χωριό. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη συνεργασία, δεν ξέρω το 93-94 πριν είναι αυτό. Ναι, είναι 5-6 χρόνια πριν από το Αναστορούμε. Ναι. Και συνεχίζεται με τα Άγρια Πουλιά, τα Ζωντανά, τα δύο, το Κονάκι. Όλα τα CD του Βασίλη, τα κριτικά, ναι, και τα έντεχνα. Και είναι και ένα σημαδιακό CD το τελευταίο του Μάριο Τόκα. Βέβαια, το άσπρο, ναι, μαντήλι ανέμιζε. Ναι. Δεν προλάβαινε να βγάλει άλλο ο Μάριο Τόκα και, ναι, είναι αυτό που έβγαλε μαζί με τον Βασίλη Σκουλά. Ήταν ήδη άρρωστο, το ξέραμε, δηλαδή, το ήξερε και ο ίδιο. Και... αλλά εντάξει, δεν το. Μέσα μας το κρατούσαμε. Στο στούντιο περάσαμε υπέροχα. Είμαι πολύ χαρούμενος και θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που τον γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, έστω και τόσο λίγο, γιατί είχε πολύ χιούμορ, έξυπνο χιούμορ, και πραγματικά με δίδαξε τι σημαίνει γράφω τραγούδι. Πρόσεξε, ναι, άλλο το γράφω μουσική, ναι, ναι, και άλλο γράφω τραγούδι. Ο άνθρωπος δηλαδή μου είχε δώσει τα τραγούδια για να τα φτιάξω, τέλος πάντων, να τα ενορχιστρώσω. Και όταν τα πήρα μου φαινόταν πολύ απλοϊκά, μου φαινόταν, μπορώ να σου πω έτσι, παιδικά. Την πλάκα την έπαθα όταν έπρεπε να τα τραγουδήσω για να τα πάρει ο Βασίλης, ναι, να τα ακούσει. Όπου εκεί πέρα συνειδητοποίησα ότι το κάθε τραγούδι ήταν τόσο σοφά φτιαγμένο που να μπορεί να το πει και η μητέρα μου, να μπορεί να το πει και η γιαγιά μου να το τραγουδήσει, να μπορεί να το πει και η κόρη μου. Και εγώ το έλεγα, δηλαδή, σαν να το ήξερα το κομμάτι 20 χρόνια. Και το είχα γράψει μόλις μισή ώρα πριν. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, πιστεύω, σε ένα τραγούδι, να μπορεί να το μάθει εύκολα ο άλλος. Να μην τον δυσκολέψει το να το μάθει. Και να περάσει και το στίχο μετά. Και φάνηκε ότι είχε κι άλλα να δώσει από αυτή τη δικογραφική δουλειά ο Μάριος Τόκας, αλλά... Σίγουρα, σίγουρα. Κρίμα, τον χάσαμε τόσο. Πώς είναι η συνεργασία με τον Βασίλη τον Σκουλά, που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα? Άψογη. Ο άνθρωπος είναι φοβερός σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα ανταπεξέλθει. Καλά, τώρα εμείς και τόσα χρόνια που δουλεύουμε, έχουμε αποκτήσει ένα κώδικα που του λέω άσπρο και καταλαβαίνει ακριβώς και την απόχρωση του άσπρου και το βάφει κατευθείαν τον τοίχο και είμαστε πάμε για άλλο. Από το συνόψιζα εγώ ότι σε ακούει και τον ακούς. Ναι, υπάρχει όμως και ένας κώδικας που και να μην ξέρει τι θέλω, του το λέω, ναι, θα το βρει ή θα με βοηθήσει να του το εξηγήσω καλύτερα πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλους που δεν τους έχω συνεργαστεί. Επίσης είναι ένας άνθρωπος που με έχει διδάξει πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το ήθος, με την αξιοπρέπεια, με όλα αυτά τα πράγματα. Άλλη μακροχρόνια συνεργασία είναι αυτή με τον Παντελή Θαλασσινό. Ναι, άλλος άνθρωπος και αυτός, φοβερός, εξαιρετικός και ο Παντελής. Επίσης άνθρωπος ταπεινός, με την έννοια ότι δεν προβάλλει τον εαυτό του από εδώ και από εκεί. Δεν είναι ετερόφωτος, δεν μιλάει για άλλους για να προκειμένου να πάρει αυτός δηλαδή δόξα από άλλους. Φίλος, καλός, εκεί και στα δύσκολα και στα εύκολα, και πολύ συνεργάσιμος. Αυτό φάνηκε και στο κλίμα της ζωντανής ηχογράφησης από την Τήλο ως τη Θράκη, ναι, και ειδικά στην ενότητα που τελειώνει με το κριτικό το πηδηχτό. Πιστεύω ότι αυτή η ενότητα με τα νησιώτικα και το κριτικό στο τέλος δίνει το στίγμα αυτής της συνεργασίας. Ναι, ναι, και ήταν ακόμα αρχή τότε. Ναι, το 1999. Ναι, έχουμε 6-7 δίσκους με τον Παντελή. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι ενδεικτικό των συνεργασιών από τα μονοπάτια τα παλιά, του 2003, νομίζω. Νομίζω, ναι. Να ακούσουμε τις Λασιώτιες Κοντιλιές, που εκτός από τον Πάρη τραγουδάει ο Βασίλης Σκουλάς που αναφέραμε, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Ψαρογιώργης, ο Νίκος Ομανιάς και η Αναστασία Μουτσάτσου. Thank you.
Όπως η άνοιξη της γης τα φύλλα χρωματίζει. Τα φύλλα χρωματίζει, όπως η άνοιξη της γης τα φύλλα χρωματίζει. Τα φύλλα χρωματίζει κάθε ματιά σου, την καρδιά της σκέψης λουλουδίζει. Μιανθίζουνε, τα καλτερί μιανθίζουνε, ότε θα βγει Σεργιάννη. Έλα τα καλτερί μιανθίζουνε, ότε θα βγει Σεργιάννη. Όντε θα βγει Σεργιάννη, τσε μοιάζει του βασιλικού η μυρωδιά που βγάνει. Έχω πελιά μου στη γλαστρά τη μπελέκη, τι βασιλικός δεν κάνει. Άιντες, άιντες, βασιλικός δεν κάνει. Βασιλικός δεν κάνει, βασιλικός δεν κάνει, μόνο τ' αγάπη ζωγραφιά και τους εβδά βοτάνει. Να σου να το βασιλικού κλαδί στη γειτονιά μου. Άιντες, άιντες, κλαδί στη γειτονιά μου. Έλα, έλα, χαρώσε κοπελιά μου. Να τα κέντω στα φύλλα σου τα αναστενάγματά μου. Άιντε στα αναστενάγματά μου. Βασιλικού ξέρω κλαδί βασιλικού, ποιος θέλει να ποτίσει. Ποιος θέλει να ποτίσει, ποιος θέλει να ποτίσει. Λουλούδι που μαράθηκε, λουλούδι που μαράθηκε, ποιος θέλει να μυρίσει. Άιντες, ποιος θέλει να μυρίσει. Ποτίζω εγώ, κλάδια ξέρα ποτίζω εγώ, βιόλες ξέρες μυρίζω. Βιόλες ξέρες μυρίζω, κλάδια ξέρα ποτίζω εγώ, βιόλες ξέρες μυρίζω. Βιόλες ξέρες μυρίζω, βιόλες ξέρες μυρίζω, και της ελπίδας στο δεντρί αργά τα χιά σκαλίζω. Thank you.
με βάλε στα πάθη, μίλια Βασίλη, κουκλαδί, τσεπίσματα μη κάνεις. Τσεπίσματα μη κάνεις, τσεπίσματα μη κάνεις, μίλια Βασίλη, κουκλαδί, τσεπίσματα μη κάνεις. Αχ, την κοπελιά μου με στο χιονιά που με ρίξες, λίγο να με ζεστάνεις. Όσοι το σφακολούν, το σφακολούλουδο στη γύρω ποταμίδα. Όσοι το σφακολούλουδο στη γύρω ποταμίδα. Στη γύρω ποταμίδα έτσατανε και τα χείλη μου. Έτσατανε και τα χείλη μου όψες που δεν την είδα. Πάλι σήμερα είδα την πόλη σήμερα κι ας ήταν κι απαλλαργό. Κι ας ήταν κι απαλλαργό, κι ας ήταν κι απαλλαργό. Είδα την πόλη σήμερα κι ας ήταν κι απαλλαργό. Άιδες κι ας ήταν κι απαλλαργό και εμίσεψε από πάνω μου. Και μίσεψε από πάνω μου το ανέφαλο το μαύρο. Άιντε στο ανέφαλο το μαύρο. Την εκπομπή Ραδιοφωνικές Κοντιλιές με το Σπύρο Βασιλάκη. Ραδιοφωνικές Κοντιλιές με το Σπύρο Βασιλάκη κάθε Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ στον Κρητικό 88,7. Ακούστε νέες κυκλοφορίες, νέα από τον καλλιτεχνικό χώρο, συνεντεύξεις και πρώτες μεταδόσεις. Ραδιοφωνικές Κοντιλιές με το Σπύρο Βασιλάκη κάθε Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ στον Κρητικό 88,7. Συντονιστείτε τώρα.
Γεια σας, είμαι ο Πάρης Περισσυνάκης και τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου θα είμαι στις ραδιοφωνικές κοντιλιές παρέα με τον Σπύρο Βασιλάκη. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικές Κοντιλιές με τον Σπύρο Βασιλάκη. Στο κριτικό 88,7 συντονισμένοι ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικές Κοντιλιές. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά, όπως σας είπαμε και την αρχή, να έχουμε εδώ κοντά μας τον Πάρη τον Περισσυνάκη, με αφορμή τις εμφανίσεις του κάθε Πέμπτη του Γενάρη στο Θεωρείο, εδώ στο Ηράκλειο. Θέλω να ρωτήσω τον Πάρη, πέρα από μουσικός, συνθέτης και ενορχιστρωτής, είναι και δάσκαλος λύρας, λαούτου και μαντολίνου, σε οδεία κυρίως της Αθήνας. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι αυτή η διδασκαλία. Τι σου προσφέρει εσένα, στο δημιουργό και στο μουσικό? Γενικά η διδασκαλία είναι μια διαδικασία που σε βάζει να σκεφτείς και να επισημάνεις τι ακριβώς κάνεις στο όργανο, και όταν το βρεις και το συνειδητοποιήσεις μπορείς και να το βελτιώσεις. Πέρα από τα οδεία, το Εθνικό και το Αθηνών, που ήμουνα στο Αθηνών, δεν είμαι πια, στο Εθνικό είμαι ακόμα και είμαι και στο ΤΕΗ της... Το μουσικό οργάνο της Άρτας. Ναι. Στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα. Η επαφή με το νέο αίμα είναι κάτι πολύτιμο που πιστεύω ότι πρέπει όλοι να το κάνουμε, ανεξάρτητα με το τι δουλειά κάνουμε ή με το τι ασχολούμαστε, γιατί παρακολουθείς τι έρχεται, ας πούμε, και είσαι και πιο ενημερωμένος. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό που ξέρεις, αυτό που είπα πριν, να το κωδικοποιήσεις πρώτα για σένα, ούτως ώστε να μπορέσεις να το διδάξεις. Με κάνει καλύτερο μουσικό, μπορώ να πω. Ναι, και καλύτερο άνθρωπο. Σου συγχωρούνται και λιγότερα λάθη σαν δάσκαλος, δηλαδή, στο παίξιμο πάνω. Εγώ από όσους ακούω τόσα χρόνια, οι δάσκαλοι λίρας παίζουν καλύτερα από τους απλούς γυράζοντες. Κοίταξε, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα και πολύ καλή μουσική. Και υπάρχουν επίσης και πολύ καλοί μουσικοί που δεν είναι δάσκαλοι, που δεν μπορούν να διδάξουν. Δεν έχουν μεταδοτικότητα. Είναι άλλο η μεταδοτικότητα και άλλο η ακριβώς. Τεχνική. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συνήθως όμως ένας δάσκαλος που τον ενδιαφέρει αυτό που κάνει, σίγουρα θα βελτιώσει την τεχνική. Θα παίξει λίγο καλύτερα από τον άλλο. Πώς κρίνεις το χαρακτηρισμό ως μη παραδοσιακό σε ένα συγκρότημα που εμπλουτίζει τις ενορχιστρώσεις του με άλλα όργανα πλην λύρας, λαούτου και μαντολίνου? Αυτό είναι κάτι που εμένα... Πλην λύρας, δηλαδή να λείπει λύρα και το λαούτου και το μαντολίνο? Όχι, αυτούς που βάζουν εκτός λύρα, μαντολίνο και λαούτου. Να βάλει και άλλα όργανα. Κιθάρες, μπάσα και πιο extreme πράγματα, ας πούμε. Κοίταξε, εγώ με τα όργανα έχω πολύ καλή σχέση. Μ' αρέσουν όλα τα όργανα όταν ο άλλος ξέρει πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Και όταν αυτό που θα βγει σαν αποτέλεσμα εκπέμπει μια ειλικρινία, μια τιμιότητα, θέλω να βάλω αυτό γιατί ακούω αυτό το ηχόχρωμα, και δεν το βάζω για να εντυπωσιάσω, για να προκαλέσω, ξέρεις, το αυτή του ακροατή. Επίσης, σίγουρα ένα πράγμα που δεν μου αρέσει είναι το να μην παίζουν μουσική. Δηλαδή, θες να βάλεις τύμπανα, πάρε έναν άνθρωπο να παίζει τύμπανα και βάλω να παίξει τύμπανα. Είναι πιο έντιμο παρά να πάρεις ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα, ας πούμε, το οποίο θα παράγει ένα ρυθμό μονότονο και flat και χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, γιατί αυτό δεν είναι όργανο. Ακριβώς. Αυτά δεν είναι όργανα, αν μιλήσουμε για αυτά. Από εκεί και μετά είμαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε όργανο, ούτως ή άλλως και ο Μουντάκης ήταν και οι παλιότεροι ήταν. Κάπου στη μέση πρέπει να χάθηκε αυτό, τα πολλά όργανα, πιστεύω. Από ό,τι έχουν τοποποιήσει δισκογραφικά. Κοίταξε, τον μπάσο και τα τύμπανα τα χρησιμοποίησε ο Μουντάκης. Και ο Ξυλούρης. Και θα μπορούσα να πω ο Ξυλούρης πιο επιδέξια. Ο Ξυλούρης πιο επιδέξια. Γιατί όπου ακούσεις του Ξυλούρη ηχογράφηση με τύμπανα ή μπάσο, τα έχουν ενορχιστρώσει ο Μαρκόπουλος, ο Ξαρχάκος, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ξέραν, είχαν γνώσεις. Στο Μουντάκι όμως. Είναι λίγο πιο έντονα. Είναι λίγο πιο. Όπου τα έχει βάλει. Είναι λίγο, ναι, πιο κακά παίξηματα, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν τρέπουμε. Γιατί δεν. Οι άνθρωποι προφανώς δεν ξέρανε. Δεν είχαν ακούσει κριτική μουσική
Και απλά προσπαθήσαν να τα κάνουν ωραία. Παίξαν όπως παίζανε τα άλλα. Ναι, όπως θα παίζανε, ας πούμε, λαϊκά, ας πούμε. Και αυτό ήταν λίγο μπέρδεμα. Αλλά παρόλα αυτά ένα κομμάτι που είναι καλό. Είναι καλό όπως και να το κάνεις δηλαδή. Για να το πούμε και πιο λιανά, το πρόβλημα δεν είναι το όργανο, είναι ο τρόπος που παίζει κάποιος το όργανο. Αυτό, ακριβώς. Να ακούσουμε το πουλάκι μου από τα άστρη του ουρανού. Ένα ντουέτο του Πάρη μαζί με το Βασίλη το Σταυρακάκη. Κριτικό σας 88,7 ακούτε ραδιοφωνικές κοντιλιές. Σπύρος Βασιλάκης στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Σήμερα έχουμε εδώ κοντά μας τον Πάρη τον Περσινάκη. Τον ρωτάμε, μας απαντάει, ακούμε τις μουσικές του, τα τραγούδια του. Αυτό που θέλω να τον ρωτήσω τώρα είναι για τη μουσική της Κρήτης και τη διαχείρισή της και τον πολιτισμό. Γεννηθήκαμε και ζούμε γενικότερα σε μια χώρα με ιδιαίτερο και τεράστιο μουσικό πλούτο. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη παράγουμε εδώ και χιλιετίες μουσικό πολιτισμό. Τελικά το διαχειριζόμαστε σωστά? Είναι δύσκολη τώρα αυτή η ερώτηση και θα απαντήσω λίγο διπλωματικά με την έννοια ότι δεν έχω κι εγώ από κρυσταλώσει μέσα μου. Δεν έχεις καταλήξει. Ναι. Ο πολιτισμός νομίζω όπως και η παράδοση. Γιατί μάλλον και αυτό συμπεριλαμβάνει ναι. Με στη λέξη πολιτισμός που λες στον όρο. Είναι κάτι το οποίο κινείται. Δεν είναι κάτι σταθερό.
δεν είναι ένα δωμάτιο που ό,τι είναι εκεί μέσα είναι παραδοσιακό και οτιδήποτε είναι από την πόρτα και έξω δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο έχει ζωή, θρέφεται από το λαό, εξελίσσεται, προσαρμόζεται, ή το προσαρμόζει ο λαός, μάλλον είναι πιο σωστό, κάθε φορά στις ανάγκες του. Όπως αυτός νομίζει την κάθε περίοδο. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε χάσει, νομίζω, λίγο το μέτρο σε ό,τι αφορά το στίχο. Πιο πολύ. Ο στίχος έχει φύγει, νομίζω, πιο πολύ από τις μελωδίες. Γιατί οι μελωδίες είναι συγκεκριμένες. Εντάξει, ενώ ορχιστρώσεις μπορεί να γίνουν λίγο πιο pop, λίγο πιο έντεχνες, να το πω με την καλύτερη. Και λίγο πιο σκυλάδικες σε κάποιες περιπτώσεις. Πες το εσύ έτσι. Αλλά ο στίχος έχει σίγουρα φύγει από την πορεία του. Προφανώς έπρεπε να φύγει. Δηλαδή, από τη μια το λέω ότι έφυγε από την πορεία, αλλά ποια πορεία? Αυτή που έχω εγώ στο μυαλό μου. Ναι, ναι. Αν όμως σε κάποια άλλη πορεία μπορεί να είσαι ένας στους 10, πάει να πει ότι οι 10 είναι αυτοί που θα καθορίσουν την πορεία αναγκαστικά. Και εσύ θα γίνεις, ας το πούμε, cult, θα γίνεις έτσι μεμονωμένη περίπτωση. Και πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαιρετικοί συνθέτες στην κρατική μουσική. Μπορεί να γράψουν πραγματικά διαμάντια, να το πάνε παραπέρα το πράγμα, αλλά για κάποιο λόγο μένουν λίγο κολλημένοι. Τώρα αυτό έχει να κάνει με αυτό που λες εσύ, ότι μπορεί να μην ξέρουν κιόλας πώς να το ανοίξουν το πράγμα, πώς να το εξελίξουν. Πώς να το εξελίξουν. Και όχι, δεν τη θέλουν τη λέξη εξέλιξη, αλλά δεν μπορούμε να μην τη χρησιμοποιούμε. Μα δεν γίνεται. Και ο Μουντάκης, όταν βγήκε δηλαδή και πρωτόπιασε τη λίρα, ήταν εξέλιξη της προηγούμενης εκδοχής. Και ο Σκορδαλός, όταν έβαλε δεύτερο λαούτο και κρατούσε βούρτσες, δηλαδή μπάσο που λέμε στην Κρήτη, ήταν pop εκδοχή κριτικής μουσικής, γιατί δεν υπήρχε αυτό. Να παίζει ένα λαούτο τσα-τσα-τσα-τσα όλη νύχτα. Αυτό για την εποχή ήταν πολύ πιο extreme από ό,τι για να σκεφτείς. Από μια κιθάρα τώρα, για ένα μπάσο, για ένα τραμπ. Μα κιθάρες υπήρχανε. Ναι. Δηλαδή η κριτική μουσική έχει κιθάρες από το 1920. Ναι. Πώς ξαφνικά απαγορεύτηκε, ποιος την απαγορεύσει την κιθάρα? Και προφανώς πώς αφαίρετα κάποιος διάλεξε μια περίοδο που ίσως παίζανε μόνο λίρα και λαούτο και το ορίσαν αυτό ως το παραδοσιακό, αφαίρετα τελείως. Και ότι ξεφεύγει από αυτό, μόνο μία λίρα και ένα ή δύο λαούτα, όλα τα άλλα είναι μη παραδοσιακά. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Θα σου κάνω μια πάσα ωραία, λοιπόν, μια και είσαι δημοσιογράφος, να ασχοληθείς με την περίπτωση του Σίμωνα Καρά. Ναι, που απαγόρευσε το βιολί στη ραδιοφωνία. Μεγάλη ιστορία, όχι μόνο απαγόρευσε, καθιέρωσε ή μάλλον δημιούργησε ένα τρόπο και είπε ότι αυτός, τίποτα άλλο. Αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η δικτατορία η μουσική, ναι, σε κάποια πράγματα μας ωφέλησε και σε άλλα, στα περισσότερα, νομίζω μας έβλαψε. Στον πλουραλισμό και στη πολυπλοκότητα της μουσικής δεν την ωφέλησε. Όχι, σίγουρα. Δηλαδή το βιολί ήταν καθαρά ρηγμένο όλη αυτή την περίοδο. Σίγουρα. Ένα από τα όργανα το βιολί. Γιατί δεν είχε κάνει ούτε καμία παραγωγή με θιαμπόλια, με ασκομαντούρες. Ναι. Τι, δεν ασχοληθεί με μαντολίνο. Το μαντολίνο θεωρείταν ότι είναι ιταλικό όργανο, α πούμε, και εμείς δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με το μαντολίνο. Α, με το μαντολίνο κάνανε μάθημα στο χωριό μας, μη γιαγιάδες. Είχαμε μαντολίνα από το 1800, ας πούμε, που τα παίζανε και οι γυναίκες και οι άντρες. Ή τα πνευστά, όπως προανέφερες, που είναι σχεδόν θαμμένα. Τώρα πάει, τα τελευταία χρόνια πάει πάλι κάτι να γίνει. Ναι, ναι. Και να εμπλουτιστούν τα συγκροτήματα. Έφτιαξε αυτός μες στο μυαλό του μία εικόνα της κριτικής μουσικής και είπε αυτό θα. Όπως, εντάξει, κακά τα ψέματα, αν σου περνούσε και σένα σήμερα από το χέρι ή εμένα, θα έφτιαχνες, θα έπιανες εσύ τα χρώματα που θες, ούτως ώστε να πεις. Και θα όριζες αυτό είναι η κριτική μουσική. Και ό,τι άλλο εκτός από αυτό δεν είναι παραδοσιακό, δεν είναι κριτικό. Σωστό. Πάμε στη μουσική της Κρήτης, 2004 αν δεν κάνω λάθος. Θα βάλουμε το κομμάτι που μου αρέσει εμένα από εκεί πέρα, το Χαρχαλί. Thank you.
επίκαιρη ερώτηση είναι η επόμενη. Η οικονομική κρίση όπως την αντιλαμβανόμαστε τα τελευταία χρόνια, πώς έχει επηρεάσει τη μουσική βιομηχανία, και δεν εννοώ γενικά. Συγκεκριμένα θέλω να πούμε πως έχουν επηρεαστεί εμφανίσεις, συναυλίες και δισκογραφία. Πιστεύω ότι αυτή η κρίση είναι και μια δοκιμασία πολύ ζόρικη για όλους. Πολύ κόσμο. Για πολύ κόσμο και ειδικά για τον κόσμο που ασχολείται με τα καλλιτεχνικά. Γιατί έχουν αλλάξει οι όροι. Τώρα αν θες πρέπει να το κάνεις με πολύ λιγότερα χρήματα. Και πρέπει δηλαδή να. Τώρα δείχνεις ακριβώς αν σε... το αγαπάς αυτό που κάνεις. Και πρέπει να το κάνεις και καλύτερα από πριν. Καλύτερα γίνεται αναγκαστικά, γιατί δεν έχεις να ασχοληθείς με το οικονομικό και το βιοποριστικό. Κοιτάς να δεις αν μπορείς να το εξασφαλίσεις από κάπου αλλού και παίζεις με περισσότερη ελευθερία. Δεν σκέφτεσαι δηλαδή αν πετάξει ο άλλος το 50 ή δεν το πετάξει. Που δεν ήταν καλά, για μένα δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο αυτό. Αλλά τώρα ένα παραπάνω, βλέπω δηλαδή ότι στην Αθήνα υπάρχουν στέκια. Παλιότερα δεν υπήρχαν, παλιότερα υπήρχαν μαγαζιά. Ναι. Τώρα υπάρχουν στέκια. Μικρά μαγαζιά. Των 50-60 δηλαδή. Ατόμων, 70 ατόμων, όπου έρχεται ο μουσικός πιο κοντά με τον κόσμο. Δηλαδή είμαστε στο ένα μέτρο. Mm. Δεν μεσολαβεί μια πίστα 6 τετραγωνικά. Και να πρέπει να σηκωθεί ο άλλος, να χορέψει, να είναι όλο αυτό το πράγμα. Γίνεται όλο το μαγαζί μια παρέα. Και βγαίνει. Γίνεται ακριβώς πιο παρείστικο η ατμόσφαιρα. Και υπάρχει και καλύτερη επικοινωνία από τον κόσμο, και μουσικών, νομίζω. Επίσης η δισκογραφία πάλι παίζει με άλλους όρους, δηλαδή δεν πας για πωλήσεις μεγάλες. Ναι, για πωλήσεις. Κάνεις αυτό που σε ενδιαφέρει, γιατί το αγαπάς πραγματικά. Και νομίζω ότι βγαίνουν πιο... Μήπως έχει ωφελήσει η κρίση σε κάποιο σημείο σε αυτό το τομέα? Σίγουρα, σίγουρα. Μάμε πριν 10 χρόνια εδώ στο σταθμό, κάθε Δευτέρα που είχα εκπομπή ερχόταν τα CD, να μην πω με τα τσουβάλια, με τσακούλες. 10-15 CD, ναι. Αν όχι τη βδομάδα, το μήνα, τα οποία δεν προλαβαίναμε να τα ακούσουμε, δεν προλαβαίναμε να παίξουν στον αέρα και δεν ήταν για να παίξουν στον αέρα τελικά τα περισσότερα. Ναι, δεν ήταν καλά. Από όλη τη χρονιά αυτή, 2003-2004, μείνανε 10-15 CD, ενώ κυκλοφορούσαν 100-150 CD. Στην Κρήτη η αλήθεια είναι ότι υπάρχει υπερπαραγωγή. Εντάξει, προφανώς αυτό μάλλον οφείλεται στις εταιρείες. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ο κόσμος που. Η μουσική βιομηχανία, η αντίστοιχη κριτική μουσική βιομηχανία. Ναι, ναι. Που είναι εντελώς ένα δικό της. Έχει ένα δικό της κόσμο εδώ πέρα στην Κρήτη. Κύκλωμα. Ναι. Με την καλή έννοια κύκλωμα. Ραδιόφωνα, ναι. Μαγαζιά, δισκογραφικές εταιρείες. Και ξέρεις ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί μουσικοί. Έχουν γίνει πάρα πολλοί λιράρδες, δηλαδή και οι λαουτιέρες και οι τραγουδιστές στην Κρήτη. Πια δηλαδή υπάρχει κορεσμός. Και ο καθένας σίγουρα θα έχει ένα-δύο τραγουδιά. Που να αξίζουν. Να γράψει. Δεν ξέρω αν θα αξίζουν. Ναι. Να γράψει. Θα του δώσει κι άλλος ένα-δύο τραγούδια. Θα του δώσει κι άλλος ένα. Θα πει και δύο παραδοσιακά. Να το. Έτοιμος δηλαδή. Έτοιμος. Ναι. Ενώ. Οι ηχογραφίες είναι πιο εύκολες πλέον. Βέβαια, σήμερα έχει ηχογραφείς κανείς και στο σπίτι σου. Εντάξει, μετράει τώρα βέβαια τι ηχογράφηση θα κάνει ο ένας. Εννοείται. Και τι ηχογράφηση θα κάνει ο άλλος. Ανάλογα δηλαδή πόσο θα έχεις επενδύσει για να κάνεις μια καλή ηχογράφηση σπίτι. Αλλά σημασία έχει ότι έχει πέσει πάρα πολύ το κόστος μιας δισκογραφικής παραγωγής. Πια σήμερα με αυτόν τον τρόπο γίνονται άπειρες παραγωγές. Και πάνε χαμένες. Πλησιάζοντας προς το τέλος, θα ακούσουμε από την τελευταία δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, Φωτιά, Νερό και Αέρας. Του Βασίλη του Σκουλά. Θα ακούσουμε Άνοιξη Μπαίνει στο Χωριό. Θα ακούσουμε 2 λεπτά διαφημίσεις. Επανερχόμαστε με την Πέρδικα και συνεχίζουμε. Στο χωριό άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι, άντε σάμα κι ας έστρωσε το χιόνι. Γιατί μια βεργολή γερή
μια βεργολή γερή από μακριά σημώνει. Όπα, όπα, από μακριά σημώνει. Και με κοίταξε. Χιονίζε και με κοίταξε και δίχως να το ξέρει. Και δίχως να το ξέρει. Σε καλοκαίρι έπιασε καλοκαίρι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικές Κοντιλιές με τον Σπύρο Βασιλάκη. Ραδιοφωνικές Κοντιλιές με τον Σπύρο Βασιλάκη κάθε Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ στον Κρητικό 88,7. Ακούστε νέες κυκλοφορίες, νέα από τον καλλιτεχνικό χώρο, συνεντεύξεις και πρώτες μεταδόσεις. Ραδιοφωνικές Κοντιλιές με τον Σπύρο Βασιλάκη κάθε Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ στον Κρητικό 88,7. Συντονιστείτε τώρα. Γεια σας, είμαι ο Πάρης Περισσυνάκης και τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου θα είμαι στις Ραδιοφωνικές Κοντιλιές παρέα με τον Σπύρο Βασιλάκη. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικές Κοντιλιές με τον Σπύρο Βασιλάκη. Να κάμω ζάλα, να
τα δέντρη και τα αριάκια να πάω να ειδώ τσιτόπους μου να τσάπω χαιρετήξω. Σω τη φωλιά γεράκια μη τη δούμε να πω στον νοικοκύριτσι να μη στενοχωράτε να πω στα περδικόπουλα να μην με περιμένουν και τε μαζί σου πάρε με τι για θες με κάμε. Παίρνουν το νιό τα κλάματα και χάμε την Αθήνη. Στον κριτικό είστε στο 88,7 ραδιοφωνικές κοντιλιές όπως κάθε Δευτέρα 7 με 9. Σπύρος Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι κοντά μας ο Πάρης ο Περισσινάκης για μια κουβέντα εφόλης της ύλης όπως λένε. Η επόμενη ερώτηση θα ακουστεί λίγο κλισέ αλλά θα την κάνω. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, υπάρχει μια συνεργασία για την οποία μετάνιωσες που έκανες? Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε όνομα. Αλλά θα ήθελα να πούμε όνομα για τη συνεργασία την οποία μετάνιωσες που δεν έκανες. Αν υπάρχει. Α, το δεύτερο μπορώ να σου απαντήσω. Για το πρώτο δεν έχω να σου πω κάτι. Με όλους όσους έχω συνεργαστεί είχα κάτι να πάρω και είμαι πολύ χαρούμενος και τυχερός νιώθω που έχω συνεργαστεί. Ωραία. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους ανεξάρτητα ότι ξέρεις, στο χρόνο διαφέρανε, αλλάξαν οι αισθητικές μας κλπ. Όπως και η δικιά μου μπορεί να άλλαξε έτσι, σε σχέση με το πως ήμουν το 90 και πως είμαι αυτή τη στιγμή. Σίγουρα έχω πάρει κάποιο δικό μου δρόμο που να είναι ιδιαίτερος. Δηλαδή διαφορετικός από τότε. Λοιπόν, αν μετάνιωσα για συνεργασίες, έχω μετανιώσει, ναι. Που δεν έκανα. Που δεν έκανε, ναι. Αλλά πάλι δεν μπορείς να πεις ότι μετανιώνεις για κάτι που δεν το έτρεξες, ας πούμε. Που εξαρτώταν από σένα, μάλλον. Ναι, εξαρτώταν από σένα, αλλά κοίταξε, να κάτσω να κάνω ένα. Είχα ένα κομμάτι που ήθελα να το πει ο Μακαρίτης ο Μανιάς για το δίσκο που ετοιμάζω τώρα. Αλλά όταν το είχα, δεν είχα βρει ακόμα ούτε τη Μαντινάδα. Και... μόνο η μουσική υπήρχε δηλαδή. Ναι, και δεν είχα ακόμα και αποσαφηνίσει ποιο θα είναι όλο το υλικό του δίσκου. Ούτως ώστε να του πω, έλα κύριε Νίκο, να μου πεις αυτό το κομμάτι, να μπεις αυτό το δίσκο, να γίνει κάτι. Δεν θα έκανα, λέει, ποτέ μια συνεργασία. Πες μου αυτό το κομμάτι Μανιά. Να το βάλω στο σιρτάρι. Και εγώ όποτε ναι, είναι θα το κυκλοφορήσω. Δηλαδή δεν θα σκεφτόμουν από όνειρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη συνεργασία με τον Μαρκο Βαγγέλη, βέβαια. Από όλες αυτές, δηλαδή, αν μπορούσα να σου πω έτσι, κάποιες. Χαράς Βοτάνη. Ιδιαίτερες, ναι, ναι. Χαράς Βοτάνη. Και άλλο ένα δίσκο έχω κάνει με τον Μαρκο Βαγγέλη και τον Μανώλη τον Αλεξάκη. Έχω παίξει κιθάρα εγώ, βέβαια, εκεί. Ο οποίος δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει, αλλά είναι και αυτός και επίσης δηλαδή πολύ σημαντικός δίσκος και τον θυμάμαι έτσι με πολύ καλή εντύπωση.
Από εκεί και μετά δεν ήμουν τότε και έτοιμος να προχωρήσω δισκογραφικά με κάποιους. Δηλαδή δεν ήρθε κάποιος να μου ζητήσει να του κάνω κάτι και το έκανα. Και αυτά. Το συνθετικό μας, το πούμε, μέρος άργησε να έρθει. Δεν είναι ότι ήρθε 28-30 χρόνο το πολύ δηλαδή. Και εντάξει, δεν είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, και κατευθείαν να κάνω παραγωγή μαζική. Ναι. Είπες για κάτι που ετοίμαζες τώρα. Που ετοιμάζεις τώρα. Τώρα ετοιμάζω ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι μουσική από όλο τον κόσμο. Παραδοσιακές, πολύ γνωστές μελωδίες από Αργεντινή, από Κούβα, από Αγγλία, από Γερμανία, κλασική μουσική κλπ. Περιμένες με δικά μας όργανα. Με μαντολίνο. Θα είναι μαντολίνο το κύριο όργανο. Θα είναι ορχήστρα πιάνο, κοντραμπάσο, τέτοια ορχήστρα κανονική. Πολύ ενδιαφέρον. Κανονική εννοώ, μη κριτική ορχήστρα. Και το άλλο που ετοιμάζω είναι ένας κριτικός δίσκος, παλιαμιγός κριτικά κομμάτια, σε στίχους δικούς μου και μουσική δική μου, που θα έχει πολλούς και αγαπημένους τραγουδιστές, όπως το Γιώργη τον Παπαδάκη, το Γιώργη Μανολιούδη, το Ψαραντώνη Πρωτοθεός, το Νικόλα, το συνεργάτη μου, τον Καράτζη. Να το πούμε και αυτό, ότι είμαι, τον έχω συνεργάτη μου και τραγουδιστή τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ένα φοβερά ταλαντούχο παιδί, και που θα τον έχω και στο δίσκο. Ωραία, πριν κλείσουμε, να πούμε για τις εμφανίσεις στο Θεωρείο, ποιοι είναι μαζί σου. Λοιπόν, στο Θεωρείο έχω μαζί μου στην κιθάρα τον Κώστα τον Ανετάκη, στο λαούτο τον Αντώνη τον Παπαδάκη, στο μαντολίνο τον Νικόλα τον Καράτζη που είπαμε και πριν, ναι, και εγώ παίζω λίρα. Πολύ ωραία. Θα κλείσουμε με το αγαπημένο μου τραγούδι από το δίσκο που έκανες για τον Νικηφόρο τον Αεράκη, Πίνω το μάνα το κρασί. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πω για αυτό το κομμάτι ότι όταν το έκανα, διάβασα το στίχο από ένα βιβλίο του Κρυαράκη, που είναι του 1800 το βιβλίο αυτό, τέλος πάντων. Διάβασα το στίχο. Είχε ολοκληρωθεί το υλικό του Νικηφόρου και έψαχνα ένα τραγούδι, έτσι ήταν ακουστικό. Και λέω, τι στίχο τώρα να βρω να του βάλω τώρα αυτήν. Και ανοίγω το βιβλίο αυτό και πέφτει το μάτι μου σε αυτό το ημασμένο. Σε αυτό το απόσπασμα μου άρεσε πάρα πολύ. Αφού λοιπόν το ηχογραφούμε, γιατί έγινε σήμερα το, σήμερα το έγραψα, ας το πούμε, έγινε η σύνθεση και την επόμενη μέρα το τραγούδισε ο Νικηφόρος. Τέλος, τελείωσε το κομμάτι. Ναι. Και μετά από μια εβδομάδα το βάζω σε ένα φίλο μου να τα ακούσει, Χανιώτη, και μου λέει, ρε, εσύ αυτό το στίχο τον έχουμε στην Κρήτη, στα Χανιά, μου λέει, σε ριζίτικο. Άμα του λέω, δεν το ξέρω, του λέω. Τώρα, δεν τον πειράζει και εμένα δηλαδή αυτό το στίχο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τις νέες δισκογραφικές βλέπεις να τους παρουσιάσουμε εδώ στο Κρητικό 88,7. Ωραία. Καλή επιτυχία στις εμφανίσεις και σε όλα τα υπόλοιπα βήματα. Επίσης, καλή επιτυχία στην εκπομπή και καλή διαδρομή. Εμείς ανανεώνουμε το επόμενο μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να ακούτε κριτικά.
νεύρη νύχτα κι η αυγή. Σ' αγάπης μου την πόρτα ήπια κι όψες και βρέθηκα στην πόρτα τσίκαλης μου. Ήπια κι όψες και βρέθηκα στην πόρτα τσιγκαλής μου. Κλείνω την πόρτα σφαλιχτή και τα κλειδιά παρμένα. Κλείνω την πόρτα σφαλιχτή και τα κλειδιά παρμένα. Κλείνω την πόρτα σφαλιχτή και τα κλειδιά παρμένα και τα πορτοπαράθυρα σφιχτά τερατωμένα. Σφιχτά τερατωμένα σκύφτω πιλώ.